και να εστιάσουμε στα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν ως επίκεντρο την πορεία και τον αριθμό των θρησκευτικών γάμων και των πολιτικών γάμων και των συμφώνων συμβίωσης για το έτος 2020. Το οποίο συγκρίνεται με το έτος 2019. Ναι. Και αυτό που θα δούμε και στην κάρτα που θα παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή από την Ελστάτ, η οποία πριν από λίγες μέρες και λόγω του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς και χθες ήταν η μέρα που καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα, δίνει κάποια στοιχεία και βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση της τάξης του 18,1% στους πολιτικούς γάμους, ναι. Όπως επίσης μείωση έχει παρατηρηθεί και στους θρησκευτικούς γάμους της τάξης του μείον 48,7, ενώ την ίδια στιγμή τα σύμφωνα συμβίωσης, όπως αναφέρεται είναι 8.986, έχουν μία αύξηση 13,4%. Πάρα πολλοί ήταν εκείνοι δηλαδή που το 2020 επέλεξαν να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης αντί να προβούν σε πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Υπάρχει και ο παράγοντας βέβαια επιδημιολογική κρίση και πανδημία, ωστόσο, για τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Βασιλική Μπενάκη, Γενική Διευθύντρια Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την οποία θέλω και να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά είμαστε. Προχωράμε ακάθεκτοι και συλλέγουμε στοιχεία τα οποία είναι πολύ επίκαιρα για τον κόσμο. Και μας βοηθούν και πολύ και στην δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιούμε. Έχετε βέβαια και την τρίτη φάση της απογραφής. Θα κλείσουμε με την απογραφή. Βεβαίως. Θα κλείσουμε με την απογραφή. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από τα στοιχεία που αφορά τους γάμους για το 2020, ποιο είναι? Φαντάζομαι η πτώση των θρησκευτικών. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τώρα το 2020 δεν είναι ένα τυπικό έτος για να πούμε ότι αντικατροπτηρίζει μια συγκεκριμένη τάση για να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα. Γενικά οι γάμοι, θέλω να πω ότι μειώθηκαν κατά 33,2% το 2020 σε σχέση με το 2019. Και βλέπουμε ότι βέβαια υπάρχει μεγάλη μείωση στους θρησκευτικούς γάμους αλλά και στους πολιτικούς. Όμως θεωρώ, όπως σας είπα, ότι δεν ήταν τυπικό έτος, γιατί ναι. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν το 2020, όπως όλοι ξέρουμε, υπήρχαν διάφορα προβλήματα, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Εάν όμως ασχοληθούμε και γυρίσουμε λίγο πίσω, υπάρχουν στοιχεία της Ελστάτ που έχουν να κάνουν με το έτος 1991. Mm-hmm. Και δούμε την πορεία και τον αριθμό Ωραία. Των γάμων και των μυστηρίων αυτή την 20ετία, προκύπτουν συμπεράσματα. Ωραία. Από εκεί λοιπόν, από το 1991 που άρχισαν να καταγράφονται πολιτικοί γάμοι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στους πολιτικούς γάμους. Τα τελευταία χρόνια περίπου είμαστε στο μισό-μισό, δηλαδή μισή θρησκευτική, μισή πολιτική γάμη, στο περίπου έτσι. Και από το 2009 ξεκινάει και η καταγραφή των συμφώνων συμβίωσης, όπου η συμμετοχή του στο σύνολο των γάμων ήταν σχετικά μικρή. Μέχρι το 2017 βλέπουμε. Το 2018 μέχρι σήμερα υπάρχει μία αυξητική τάση. 11,8 είχαμε για παράδειγμα το 2018 τη συμμετοχή στο σύνολο των γάμων των συμφώνων συμβίωσης, 14,4 το 2019 και ξαφνικά 22,2 το 2020. Ομοίως τα ποσοστά των πολιτικών γάμων δεν είχαν τόση μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή 18, 19, 20, όσο είχαν τα σύμφωνα συμβίωση. Γι' αυτό σας είπα ότι προφανώς το 2020 ήταν ένα μη τυπικό έτος λόγω της των ιδιαίτερων συνθήκων που δημιουργήθηκαν. Επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο,
ότι όταν καταγράφουμε για πρώτη φορά, για παράδειγμα, όταν γίνονται διπλοί γάμοι, δηλαδή γίνεται πρώτα πολιτικός και μετά θρησκευτικός, καταγράφεται μόνο μία φορά ο πολιτικός γάμος και όχι ο δεύτερος, ο θρησκευτικός που γίνεται. Α, ένας παράγοντας βέβαια, και καλά κάνετε και το αναφέρετε, εννοείται. Αναφορικά τώρα με τους βασικούς λόγους που οι νέοι ή όσοι αποφασίζουν έτσι να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, πολιτικός ή θρησκευτικός, οι βασικοί λόγοι ποιοι είναι, υπάρχουν δεδομένα? Κοιτάξτε, όχι, εμείς καταγράφουμε τα στοιχεία όπως τα συλλέγουμε από τα ληξιαρχεία, τα επεξεργαζόμαστε και βγάζουν κάποιους πίνακες. Δεν κάνουμε έρευνες ποιοτικές για τους λόγους οι οποίοι συνεισέφεραν στην επιλογή του θρησκευτικού ή του πολιτικού γάμου και ούτω καθεξής. Ωστόσο, οπότε δεν μπορώ να τοποθετηθώ επ' αυτό. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, φαντάζομαι έχετε εικόνα. Δηλαδή κάποιες περιοχές που ακόμα οι θρησκευτικοί γάμοι βρίσκονται σε ένα επίπεδο υψηλό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, σαφώς. Δεν έχω κάποια στοιχεία όμως εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δηλαδή προλάβει λόγω και της απογραφής να κάνουμε εκεί μεγαλύτερη ανάλυση. Ναι. Πάντως, πολύ γιατί εκείνο που θέλω να πω... Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τώρα μέσω της απογραφής συλλέγουμε παρόμοια στοιχεία, δηλαδή πόσοι είναι έγγαμοι, πόσοι είναι με σύμφωνα συμβίωσης κτλ. Οπότε θα βγουν και από την απογραφή κάποια στοιχεία. Εκεί ήθελα να σας πάω, η κυρία Μπενάκη, σχετικά με την απογραφή. Βρισκόμαστε στην τρίτη φάση. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προλάβει να απογραφούν. Ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για όλους αυτούς? Μπορούν κάπως να βοηθηθούν? Ναι, εμείς έχουμε θεσπίσει αυτή την τρίτη φάση για να απογραφούν όσοι δεν μπόρεσαν να απογραφούν. Μπορούν να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας και με τον ταχυδρομικό κωδικό τους να τους κατευθύνει αν θέλουν να απογραφούν με φυσική παρουσία, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αλλιώς. Μπορούν λοιπόν να τους κατευθύνει πού μπορούν να τηλεφωνήσουν ή να πάνε εκεί αυτοπροσώπως και να απογραφούν, αλλά και κάποιοι που δεν βρήκαν τον κωδικό τους για τον Α ή Β λόγο ή δεν πρόλαβαν να τον πάρουν ή τον έχασαν, μπορούν μέσω αυτή της ίδιας εφαρμογής να δημιουργήσουν κωδικό, νέο κωδικό και να απογραφούν ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτής... βέβαια να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να συμμετέχουν έστω και στο και ένα ή παρά ένα βέβαια μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας. Να πω το εξής, ότι μέσω των διαδικασιών αυτών θα πάρουν και τη βεβαίωση απογραφής, που θα ήθελα να πω ότι γνωρίζετε ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική. Βέβαια τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε είναι εμπιστευτικά, γιατί ο στατιστικός νόμος προβλέπει ότι δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε ατομικά στοιχεία, ούτε βέβαια ζητάμε και ευαίσθητα ατομικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι υποχρεωτική υποβολή η παροχή των στοιχείων. Δίνουμε λοιπόν και ένα βεβαιωτικό, είτε ηλεκτρονικά γίνει η απογραφή είτε με φυσική παρουσία, το οποίο να πω την αλήθεια ότι τελευταία και πολλοί δήμοι το ζητάνε για διάφορες εργασίες που κάνουν με τους πολίτες. Μάλιστα. Η προτροπή σας λοιπόν να σπεύσουν όσοι δεν έχουν και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουν απογραφεί μέχρι και σήμερα, να το πράξουν. Σωστά. Να σας πω, είναι προς το συμφέρον του πολίτη αυτό. Ξέρετε, το να ξέρουμε πόσοι είμαστε στη χώρα αλλά και σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλα τα προγράμματα, όλες ακριβώς οι πολιτικές σχεδιάζονται με βάση τον πληθυσμό. Άρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος δεν θα ήθελε να απογραφεί ή γιατί αμελεί να απογραφεί, γιατί μετά είναι προς το συμφέρον του. Μάλιστα. Χρειάζεται υπηρεσίες, χρειάζεται υποδομές, καταλαβαίνετε. Κυρία Μπενάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε βέβαια και πάλι. Όποτε θέλετε. Χαρά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,